ακόμα μία μέρα στους δρόμους, η ελληνική αστυνομία. Για περιγράψτε μας, τι εικόνα συναντάτε με τους πολίτες, τηρούν καταρχήν τους νόμους, τα μέτρα περιορισμού? Καταρχήν, όπως βλέπετε, είμαστε στο κέντρο της Καβάλας, στο δημοτικό κήπο. Οι καβαλιώτες έχουν προσεγγίσει πολύ θετικά το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Συνεργάζονται με τις οδηγίες που μας έχουν δώσει και τις ακολουθούμε και εμείς βέβαια ως πολίτες. Παραμένουν στο σπίτι τους και έχουν ελαχιστοποιήσει τις κινήσεις τους στο ελάχιστο. Εμείς κάθε μέρα είμαστε έξω για τις περιπολίες μας και τους ελέγχους, στο πλευρό και στη διάθεση των συμπολιτών μας για ό,τι χρειαστούν και φυσικά για να προστατεύσουμε τις περιουσίες τους. Είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση αυτή που ζούμε και είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία τους και ελπίζουμε ότι τα δύσκολα περνάνε και θα έχουν καλύτερες μέρες. Οι περιπολίες εστιάζονται κυρίως στο κέντρο και στις γειτονιές? Και στα δύο, και στο κέντρο και στις γειτονιές. Έχουν μοιραστεί ανάλογα οι αρμοδιότητες σε διαφορετικές υπηρεσίες. Πάνω απ' όλα στο κέντρο τις πρωινές ώρες που υπάρχει λίγο μεγαλύτερη κίνηση και που είναι ανοιχτά τα καταστήματα των τραπεζών και κάποια άλλα καταστήματα που έχουν την άδεια να λειτουργούν, και τις πιο απογευματινές βραδινές ώρες εκτός κέντρου που είναι στις γειτονιές. Συμμορφώθηκαν οι περισσότεροι καβαλιώτες πάντως, παραβάσεις έχετε καταγράψει? Σε συντριπτική πλειοψηφία οι συμπολίτες μας έχουν καταλάβει τη δυσκολία της κατάστασης και έχουν συμμορφωθεί με τις εντολές και τις απαγορεύσεις. Πάντα υπάρχουν κάποιοι λίγοι που δείχνουν μια παραβατική συμπεριφορά και υπάρχουν κάποιες παραβάσεις από πλευράς δικιάς μας που έχουμε βεβαιώσει. Ωραία. Και εσείς παραμένετε στους δρόμους για όσο χρειαστεί, φυσικά. Πάντα είμαστε στους δρόμους και θα εξακολουθούμε να είμαστε. Αλλά ένα περισσότερο τώρα που ξέρουμε ότι ο κόσμος δυσκολεύεται και δεν μας χρειάζεται. Ωραία.